περιστατικά, δυστυχώς. Τίνει να είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ανεξέλεκτο. Έχουν γίνει συλλήψεις στο παρελθόν από κάποια άτομα τα οποία συνεχόμενα πετούσαν πέτρες σε τουριστικά λεωφορεία αλλά και σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια των επιβατών, διότι δεν συζητάμε για το διακύβευμα μιας και δυο ζώων, συζητάμε για το διακύβευμα της απώλειας δεκάδων ζώων. Όταν μιλάμε για τουριστικό λεωφορείο, εκεί όπου ο οδηγός είναι πολύ εύκολο να χάσει από ένα τέτοιο χτύπημα πάνω στον μπαμπρίζι, ακόμα και στα πλάγια. Ο χρόνος για να αντιδράσει είναι κλάσματα δευτερολέπτου, αντιλαμβάνεστε, και ο ήχος από την επίθεση είναι εκοφαντικός μέσα στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, ο οδηγός να είναι πολύ εύκολο να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τα λεωφορεία, δυστυχώς, έχουν μία ασφάλεια, αντιλαμβάνεστε, αλλά όσον αφορά τα τζάμια, εκεί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Μπορεί να σπάσει κάποιο τζάμι ή ακόμα και αν το λεωφορείο φύγει από το οδόστρωμα να θρηνήσουμε δεκάδες ζωές, και αυτό είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό φαινόμενο το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει με όποιο τρόπο, με όποιο μηχανισμό διαθέτει. Να μας περιγράψετε λίγο το σημείο το οποίο βρίσκονται εκεί πέρα αυτοί κάποιοι που πετάνε αυτές τις πέτρες. Συνήθως τα σημεία στα οποία χτυπούνε οι άγνωστοι, γνωστοί, όπως θέλετε πείτε το, δεν το ξέρω εγώ, το γνωρίζει καλύτερα η αστυνομία, είναι τα σημεία πάνω στον βόρειο οδικό άξονα. Δυστυχώς επιλέγουν σημεία τα οποία είναι στροφές. Αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη για την διαχείριση από τον οδηγό του συμβάντος και βέβαια φροντίζουν να εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα συνήθως. Το συγκεκριμένο λεωφορείο το οποίο βλέπουμε πίσω μας είναι το τελευταίο χτύπημα που δέχτηκε λεωφορείο τέλος πάντων, είτε τουριστικό είτε αστικό. Εδώ μιλάμε για ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο εκείνο το βράδυ και ξαναλέω ότι ο κίνδυνος για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής είναι τεράστιος. Εμείς ως Σύλλογος Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα, στέλνουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση ότι θα πρέπει η πολιτεία, η αστυνομία, κάποιος να λάβει τα μέτρα του έτσι ώστε να μην διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Βέβαια, αυτό είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Εάν συνδυάσουμε και το ότι η χώρα μας πλήγεται πολλαπλώς από αυτά τα χτυπήματα όσον αφορά την εικόνα της προς τα έξω, νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτός είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικός για να πούμε ότι μπορούμε να επαναπαυτούμε ή να πούμε ότι όχι αδερφέ, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Μιλήσαμε με τον οδηγό, όπως μιλάμε κάθε φορά με κάποιον οδηγό ο οποίος δέχεται τέτοιου είδους χτυπήματα. Οι άνθρωποι αυτοί, πραγματικά επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι τέρας ψυχραιμίας. Αντιμετωπίζουν την κατάσταση όπως ένας επαγγελματίας οδηγός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και στο επόμενο χτύπημα μπορεί να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Μία λάθος κίνηση, κλάσματα δευτερολέπτου, επαναλαμβάνω, είναι αυτά τα οποία κρίνουν την κατάσταση. Μπορεί να χαθεί ο έλεγχος του οχήματος και να θρηνήσουμε πολλές ζωές. Λοιπόν, εδώ είναι ένα από τα σημεία το οποίο δέχτηκε την επίθεση από τους άγνωστους με πέτρες. Επίσης εδώ, γιατί μιλάμε για πολλαπλά χτυπήματα, το λεωφορείο έχει δεχτεί χτύπημα. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι το τζάμι από την θέση του συνοδηγού, εκεί από όπου ο οδηγός, εν πάση περιπτώσει, άκουσε και το χτύπημα. Το τζάμι ευτυχώς και σε όλα τα λεωφορεία έτσι είναι, είναι διπλά τα τζάμια και αυτό αν θέλετε σώζει λίγο την κατάσταση όσον αφορά τον τραυματισμό, τον άμεσο τραυματισμό των επιβατών. Διότι το πρώτο τζάμι θα σταματήσει το χτύπημα, το δεύτερο θα κρατήσει ενδεχομένως την κρούση και δεν έχουμε στο παρελθόν, ας πούμε, εκτός από ένα-δύο περιπτώσεις, ίσως θράσματα μέσα στην καμπίνα.